Έχει σοβαρά παράπονα από την ΕΤΣΙΑ. Τώρα το σανίγει ωραία για τον Μαλαβένη. Ο Μαλαβένη στον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης μπερδεύεται. Εκεί δεν μπορεί να ξαναδώσει την μπάλα που θα ήθελε στον Μαλαβένη. Ο Κωνσταντινίδης επιφέλεται από τις κόντρες. Ωραία ενέργεια του Κωνσταντινίδη και σουτ δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Ο Πέτκοφ τώρα στον Μαλαβένη. Μαλαβένης πολύ ωραία στον Πέτκοφ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μόνος του ο Πέτκοφ σουτάρει πάνω στο Κωνσταντινίδη και πάλι βγάζει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Κωνσταντινίδης τώρα στον Γεωργία. Ο Γεωργίας περνάει πολύ ωραία εκεί τους αμυντικούς του Πανηλιακού. Πέφτει κάτω ο Νούσιας και έχουμε λοιπόν το πέναλτι. Βλέπετε εδώ τον διαιτητή Τσαγκαράκη να δείχνει και την κίτρινη κάρτα στον Νούσια, ο οποίος τυφιέται και φωνάζει ότι το πέναλτι έγινε έξω από την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής. Όμως η ουσία είναι ότι ο διαιτητής ο κύριος Τσαγκαράκης έχει υποδείξει τη λευκή μπούλα του πέναλτι για αυτή την φάση. Ξαναδείτε εδώ, ο Γεωργίας μπαίνει, ο Νούσιας θα του κάνει εκεί ένα τάκλιν. Είναι σίγουρα αντικανονική ενέργεια του Νούσια. Βλέπετε, έπεσε πάνω στο πόδι του Γεωργία. Διότι στα καράκια έδειξε αμέσως στο σημείο του πέναλτι, θεωρώντας ότι η επαφή των δύο παιχτών, το πόδι δηλαδή του Νούσια, βρήκε το πόδι του Γεωργία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είδατε μια οριακή φάση. Το 41 και ενώ ο Βασίλης Τάρτας είναι έτοιμος τώρα απέναντι στον Κοψαχίλη. 41ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βασίλης Τάρτας εκτελεί και πηγαίνει μπάλα στη γωνία, ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μάντρα έχει κολλημένο πάνω του το Ζήκο, τον αποφεύγει πολύ ωραία ο Αργεντινός. Δάει την μπάλα ο Νούσιας που είναι μόνος εκεί απέναντι στον Ματζίδη, ευκαιρία για τον Πανηλιακό, το σουτ μπλοκάρει. Θα κόψει την μπάλα ο Σαγοράκης, την πρώτη επαφή δίνει στον Τάρτα. Ο Τάρτας στον Νικολαίδη, ο Νικολαίδης έξω από την περιοχή του Πανηλιακού, θα κάνει τη σέντρα για τον Τάρτα. Ο Τάρτας με το κεφάλι πολύ ωραίο στον Κωνσταντινίδη, ο Κωνσταντινίδης αφήνει πίσω και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Βασίλη Λάκη, 2-0 για την ΑΕΚ. Με μια πολύ ωραία κεφαλιά έδωσε στο Σωτήρη Κωνσταντινίδη, αυτός ακόμα πιο έξυπνα άφησε την μπάλα πίσω στον Λάκη που ερχόταν. Έτσι λοιπόν ο πρώην παίκτης του Πανηλιακού είναι αυτός που κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ, το 75. Φάουλ τώρα για τον Πανηλιακό με τον Νούσια να βγάζει τη σέντρα για τον Μίλτο Σαπάνη. Ευκαιρία για τον Πανηλιακό, σώζει ο Αθματίδης, Γκαβρίλοβιτς εκεί, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανηλιακό. Τάρτα στον Κωνσταντινίδη που δεν είναι offside, ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 3-0 και το πραγματοποιεί. Δείτε ξανά εδώ. Να γίνεται η παλιά, καλύπτεται ο Κωνσταντινίδης, ο βοηθός σωστά λέει να συνεχιστεί ο αγώνας, ο Κωνσταντινίδης πλασάρει τον Κοψαχίλη, 3-0 λοιπόν, δείτε ξανά εδώ τον Κωνσταντινίδη. Συγχαρητήρια για τους παίκτες, πήραν την Αθήνη απάνω τους και αυτό είναι μόνο χαρά. Για μένα μετράει όχι μόνο η νίκη, αλλά κυρίως το καλό ποδόσφαιρο που παίξαμε σήμερα εδώ. Δεν το αμφισβητώ, είπα ο τρόπος που δέχτηκα το τέρμα. Δεν είπα ότι το αμφισβητώ, γιατί δεν ξέρω αν είναι μέσα ή είναι έξω. Δεν μπορώ, εγώ δεν έχω ιδία γνώμη γι' αυτό. Έτσι. Απλώς είπα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί ένα άλλο γκολ, όχι αυτό το γκολ. Με την έννοια αυτή. Όχι ότι δεν ήταν καλό το γκολ ή δεν χτυπήθηκε καλά μπέναλτι ή δεν είναι γκολ, έτσι.